Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς. Και αυτός ο βασιλιάς είχε 1, 2, 3 γιους. Και είχε και μια βασίλισσα, μια γυναίκα όμορφη και κοκέτα. Πολύ της άρεσε πολύ να δίνεται και να στολίζεται. Και τόσο αγαπημένο ήταν ο βασιλιάς με τη βασίλισσα που δεν τους φτάνανε 1, 2, 3 γη που είχαν ήδη. Είχανε κι άλλο μωρό μες στην κοιλιά της βασίλισσας και το περιμένανε. Αυτός ο βασιλιάς λοιπόν καμάρωνε τους 3 τους γιους του, καμάρωνε και την ωραία του τη βασίλισσα, αλλά πιο πολύ από τους γιους και από τη βασίλισσα καμάρωνε, δεν θα το πιστέψετε, το μωρό θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, όχι Δημήτρη, καμάρωνε μία μηλιά που είχε στον κήπο του. Ήταν αυτή μία μηλιά και έβγαζε κάτι μήλα κόκκινα και τα μύριζες και σου έρχονταν έτσι μία μιλίλα και άμα τα δάγκωνες, γέμιζε όλο το στόμα σου με τα ζουμιά του. Ήταν νόστιμα και ζουμερά. Και αυτόν του αρέσανε τόσο πολύ τα μήλα του που δεν έδινε σε άλλον. Δεν έδινε στους γιους, δεν έδινε στη βασίλισσα, δεν έδινε σε κανένα. Ήθελε να το τρώει όλα μόνος του. Τώρα βέβαια, η βασίλισσα, της είχε και αδυναμία. Όταν ήθελε να φάει μιλαράκι, πήγαινε και στολιζότανε και έβαζε τα καλά της. Εκείνη τη μέρα λοιπόν που αρχίζει το παραμύθι μας, είχε φορέσει ένα άσπρο πουκάμισο. Από πάνω το μπλε της το μεταξωτό. Εδώ στο λαιμό είχε βάλει δαντέλες και μέσα στη μέση είχε και μια καρφίτσα μεγάλη ασημένια με μπλε πετράδια πάνω για να ταιριάζουν με το μετάξι της το μπλε και με τα μάτια της τα μπλε. Και είχε βάλει και στο κεφάλι απάνω, εδώ στον κεφαλόδεσμο, 1, 2, 3, 4 κόκκινα ρόδα, μοσχοβολιστά από τον κήπο τους, 3 για τους 3 γιους που είχε ήδη στον κόσμο και 1/4 για το μωρό που θα ερχόταν. Αλλά δεν θα σας πω από ποιο μέρος ήταν αυτή η βασίλισσα. Θα πρέπει να πάτε να τη βρείτε. Άσπρο πουκάμισο, μπλε μετάξια, 4 ρόδα στο κεφάλι. Ψάξτε. Ψάξτε, ψάξτε, ψάξτε. Πού να είναι, πού να είναι. Ποιος τη βρήκε. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Η Δήμητρα τη βρήκε. Ελάτε. Πρώτη τη βρήκε η Δήμητρα. Παρακαλώ, πάρτε τις θέσεις σας. Λοιπόν, και ήταν από ένα μέρος που το λέγανε Νέα Βίσα, σαν το Βίσα που έχουμε εδώ στη Σύρο, μόνο που δεν ήταν ο Βίσας, ήταν η Βίσα, προσοχή. Και αυτό το μέρος ήταν απάνω στην Ελλάδα βόρεια, σε ένα νομό που λέγεται Εύρος. Είναι σύνορα με Τουρκία, ξέρει κανείς, μπράβο, έχει και ποταμό. Έχετε κάνει γεωγραφία, κορίτσια. Για πείτε μου να βάλω εδώ μία καρφιτσουλίτσα, κόκκινη θα διαλέξω, προς το πού να κοιμηθώ. Λέγε μου πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Εδώ. Όχι. Προς τα μαγεία, σουδάκι, διαβές. Μεγάλη μικρή είναι η Θράκη. Μπράβο, πιο δεξιά από τη Θράκη. Βλέπετε εδώ που έχει έναν αρχαίο. Εδώ είναι τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Εδώ λοιπόν θα βάλω την καρφίτσα μας. Είναι αυτή. Η Νέα Βίσα του Εύρου. Φαίνεται. Φαίνεται. Φαίνεται και ξαναφαίνεται. Ωραία. Φαίνεται και ξαναφαίνεται. Πολύ ωραία. Από εδώ ξεκινάει ο ήρωας. Εκείνη τη μέρα λοιπόν που είχαμε μείνει, είχε βάλει η βασίλισσα τα μπλε της, τα μετάξια και τα ρόδα της στο κεφάλι και κατέβηκε κάτω στη σάλα και μοσχοβόλησε όλη η αίθουσα. Πρώτα τη μύρισε ο βασιλιάς, μετά την είδε. Και μόλις την είδε, άρχισε να τρίβει το μουσί του και να γυρνάει το μουστάκι του το τσιγκελετό. «Βρε καλώστε την κοκόνα μου», της λέει. «Πώς και από τα μέρη μας». «Αχ, άντρα μου», του λέει αυτή. «Να, μωρέ, το μωρό στην κοιλιά ήθελε ένα μιλαράκι». «Μιλαράκι», λέει αυτός. «Ναι, ναι, ένα μιλαράκι», του λέει αυτή. «Θα πας κάτω στην αυλή, στη μιλιά σου, την προσωπική σου, να μου κόψεις ένα από αυτά τα ωραία, τα κόκκινα μήλα που μυρίζουν τόσο ωραία».
λέει αυτός. Άμα το θέλει το μωρό, άντε μία σε έρχω, ας πάω να σου κόψω. Παίρνει δρόμο λοιπόν, κατεβαίνει κάτω στην αυλή, πάει στη μιλιά του και ακούνε από μέσα από το παλάτι άλλοι που έχουν απομείνει μία φωνή. Βοήθεια! Τρέχουν έξω. Τι έπαθε ο βασιλιάς, τι έπαθε ο βασιλιάς. Τα μήλα μου, βοήθεια! Μαζεύονται όλοι γύρω τριγύρω. Η μιλιά μου, κοιτάξτε! Η μια μεριά της μιλιάς, από την πίσω μεριά της αυλής, όλα τα μήλα εξαφανισμένα. Μου τα κλέβουνε! Να βρούμε τον κλέφτη, να τον πιάσουμε, να τον ρίξω φυλακή. Πάει πρώτος ο μεγάλος το γιος του, λέει, μπαμπά, εγώ. Μην ανησυχήσεις, πατέρα, βασιλιά, εγώ θα φυλάξω το βράδυ και θα στον πιάσω και θα τον κάνω του λούμι στο ξύλο, βασίσου πάνω μου. Να φύλαξεις, παιδί μου, του λέει ο βασιλιάς και του δίνουν και ένα λιχνάρι, γιατί θα ήταν βράδυ. Εκείνη την εποχή που μιλάμε, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν είχαμε έτσι πατάμε το κουμπάκι για να ανάβει το φως. Το βράδυ οι άνθρωποι είχαν ή κεράκια και τα ανάβανε, κεράκια τα ξέρουμε από το Πάσχα που τα ανάβουμε. Ή λιχναράκια, σαν φαναράκια ας πούμε, πώς τα λέμε τα φώτα, ένα τέτοιο του δώσαμε. Πήγε λοιπόν το παλικάρι και κρύφτηκε και περίμενε. Και όταν πλησιάζαν μεσάνυχτα, ακούγεται ένα μου κριτό. Τα ακούει αυτός, άρχισε και έτρεμε, κάνει το λιχνάρι του και το σβήνει μη τυχόν και τον δει ο δράκος. Και όσο το άκουγε και πλησίαζε το μουγκριτό, τρέμανε τα ποδαράκια του και χτυπούσαν μεταξύ τους και τα δόντια του. Και παίρνει ένα δρόμο που φύγει. Πάει και κουκουλώνεται στο κρεβάτι του και τραβάει το σκέπασμα πάνω από το κεφάλι. Ξημερώνει ο Θεός τη μέρα, σηκώνεται απάνω ο βασιλιάς. Πού είναι μωρέ ο μιλοκλέφτης? Πάει αυτός, ξέρεις, πατέρα, άστα, πού να στα λέω τι έπαθα. Τι έπαθες, ωραία. Ένα λέει, εκεί που φιλούσα ακούστηκαν κάτι μου γκριτά, κάτι πράγματα, είπα κι εγώ, δράκος πελώριος πλησιάζει και φοβήθηκα. Και δεν έκατσες μωρέ να τον σκοτώσεις? Όχι πατέρα, λέει, τι να τον σκοτώσω, αυτός θα μέτρωγε και εμένα ζωντανό. Φοβήθηκα για τη ζωή μου και έτρεξα να πάω να κρυφτώ. Αχ, φύγε από μπροστά μου να μη σε βλέπω, του λέει ο βασιλιάς, πάνε τα μήλα μου, τα μιλαράκια μου. Κοιτάει τη μιλιά, λείπανε άλλα τόσα. Αμάν θα μου τα φάει όλα αυτός. Πετέγεται πάνω ο δεύτερος ο γιος. Άστον αυτόν πατέρα, εγώ θα φυλάξω τη μιλιά σου και θα σου πιάσω τον κλέφτη και θα στον εφέρω μπρος. Θα κοιμήθηκε ο αδερφός μου, δράκι, δεν υπάρχουν δράκι, στον ύπνο του θα τα δε αυτά τα πράγματα που κάθεται και σου αραδιάζει. Εγώ θα στον εφέρω πατέρα. Να φυλάξεις παιδί μου, του λέει. Που δίνουν και ένα λιχναράκι. Πάει, κρύβεται, περιμένει. Κοιμούνται όλοι στο παλάτι. Εκεί γύρω στα μεσάνυχτα ακούγεται ένα μουγκριτό να ακούει αυτός μάνα, λέει, τι είναι αυτό που έρχεται, ακούει και κάτι στομπ, 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 κάτι πατούσες πελώριες, πόσα κιλά να ήταν αυτό το τέρας που πλησίαζε. Κάνει αυτός, σβήνει το φαναράκι του και αρχίζει και τρέμεσαι η κορμός. Και όσο το άκουγε και πλησίαζε, πού να κάτσει, δεν τον έπαιρνε το κουράγιο του. Παίρνει ένα δρόμο και αυτός πάει και χώνεται κάτω από το κρεβάτι του και κουκουλώνει και το κεφάλι του. Το πρωί σηκώνεται ο βασιλιάς. Πού είναι μωρέ ο μιλοκλέφτης? Ξέρεις πατέρα, να, τελικά ο αδερφός μου δίκιο είχε. Τι δίκιο είχε βρε, τι λες, πού είναι ο κλέφτης? Να πατέρα, εκεί στα μεσάνυχτα άκουσα κάτι μου γκριτά και κάτι ποδοβολητά. Πρέπει να είναι 200 κιλά τέρας αυτός ο δράκος, λέει. Δεν άντεξα, φοβήθηκα ότι θα μέτρωγε. Και έτρεξα και κρύφτηκα. Ρε τσάκο που με έβρικε, λέει, φύγει και εσύ από μπροστά μου να μην σε βλέπω, του λέει. Πάνε τα μήλα μου, θα μου τα φάει όλα. Καθόταν ο βασιλιάς απαρηγόρητος. Πάει και ο τρίτος ο γιος, του λέει, πατέρα, απόψε θα φυλάξω εγώ. Αχ, παιδί μου, του λέει, είσαι ο πιο μικρός από όλους. Πήγαν οι αδερφοί σου και το βάλανε στα πόδια. Να στείλω και εσένα να πας να φυλάξεις. Άσε κάτσε και κοιμήσου, θα μου τα φάει όλα, το έχω πάρει απόφαση. Όχι πατέρα, όχι, εγώ. Βασίσου πάνω μου. Άντε, του λέει, αφού το θέλεις τόσο, πάνε και εσύ και φύλαξε. Του δίνουν ένα λιχναράκι, πά και κρύβεται. Φτάνουνε παιδιά μεσάνυχτα, άκρα σιωπή. Όλοι να κοιμούνται στο παλάτι ξεραμένοι. Ακούει αυτός ένα και πλησίαζε. Άρχισε και φοβότανε. Ακούει και κάτι στομπ, στομπ, στομπ. Ποδοβολητά και πλησιάζανε. Πω, φοβότανε κι άλλο.
Και βλέπει ένα δράκο και πλησιάζει και ο δράκος έβγαζε καπνούς από τα αυτιά και από τη μύτη. Και τι λέτε, εσείς φοβήθηκε? Ναι. Είναι δυνατόν να δεις ένα δράκο να μην πλησιάσει και να μην φοβάσαι? Να σας πω ένα μυστικό που το ξέρουν μόνο αυτοί που λένε παραμύθια και αυτοί που τα ακούνε. Όλοι οι ήρωες φοβούνται. Ξέρετε τι κάνει τους ήρωες ήρωες? Ότι μπορούν να υπερνικήσουν το φόβο τους. Έτσι έκανε και αυτός ο πρωταγωνιστής μας εκείνο το βράδυ. Άκουσε τα μουγκριτά, άκουσε τα ποδοβολητά, είδε τους καπνούς να βγαίνουν από τα αυτιά και τη μύτη του δράκου και παρόλο που φοβόταν και έκανε φου, και έσβησε το λιχνάρι του για να μην τον δει ο δράκος, δεν έφυγε. Έκατσε εκεί με το σπαθί και παραφυλούσε. Έτρεμε, αλλά ήταν εκεί με το σπαθί και παραφυλούσε. Και μόλις πλησίασε ο δράκος και έβγαλε τη γλώσσα του τη διχαλωτή και πήγε να αρπάξει ένα μήλο από πάνω από τη μηλιά και να το φάει, κάνει αυτό στη σκοτεινή χωρίς να βλέπει μια χραπ. Και κάτι πέτυχε και έκανε και ένα σπλάτς. Και κάτι πετάχτηκε και έκανε ο δράκος τότε ένα μουγκριτό που σύστηκε όλη η γη ίσα με το παλάτι. Και πήρε δρόμο. Όχι ο ήρωας, ο δράκος. Αυτός τώρα ήθελε να τον κυνηγήσει. Αλλά ήταν και βράδυ και δεν έβλεπε. Είχε σβήσει και το φανάρι του. Θα περιμένω, λέει, μέχρι το πρωί. Πάει πίσω στο παλάτι, κοιμάται, ξυπνάει. Ξημερώνει ο Θεός τη μέρα. Πάει στα αδέρφια του. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Τους λέει. Έλα, μωρέ, τι είναι μέσα από τον ύπνο μας, τι θέλεις? Του λέει αυτοί. Ξυπνήστε, βρε, τους λέει. Ο δράκος. Πετάγονται πάνω. Τι ο δράκος, θα μας φάει όλους? Όχι, τους λέει, τον ελάβωσα. Τον ελάβωσες? Τον ελάβωσα και είναι τραυματισμένος. Μόνο ελάτε μαζί μου να πάμε να τον βρούμε, να τον αποτελειώσουμε, να τον εφέρουμε στο βασιλιά πατέρα μας. Σηκώνονται πάνω και οι αδελφοί του, ντύνονται όλοι, κοινάνε πάνω στη μηλιά στην αυλή. Βλέπουν κάτω αυτό το σπλάς που είχε ακούσει το βράδυ. Αίμα του δράκου ήτανε. Το βλέπουν κάτω στο χώμα και άφηνε ένα χνάρι όπου πήγαινε ο δράκος και αρχίζουν και το ακολουθούν. Πάνε λίγο ακόμα παρακάτω. Φτάσανε τελικά σε ένα πηγάδι. Σταματάνε εκεί γιατί τα χνάρια φαινόντουσαν να μπαίνουν μέσα στο πηγάδι. Πάνε και τρεις οι αδερφοί γύρω-γύρω και κοιτάνε από πάνω. Και αυτό το πηγάδι μέσα δεν είχε νερό. Φαινόταν σαν να μην έχει πάτο. Πω, εκεί μέσα μπήκε, λέει ο μεγάλος. Είναι πολύ βαθιά. Πα, δεν μπορώ. Έχω φοβία με τα ύψη. Πάει και ο άλλος, κοιτάει. Πω, καλά λες. Πολύ βαθιά είναι. Ποιος θα μπει εκεί μέσα, λέει. Δεν γίνεται. Αυτό είναι άπατο πηγάδι. Εντάξει, παιδιά, λέει ο τρίτος, εγώ θα πω. Κρατήστε μου εσείς το σκηνή και να με κατεβάζετε να μπω και μετά θα με περιμένετε να πάω να το σκοτώσω και να έρθω να σας τον εφέρω. Εντάξει. Δένουν απάνω οι αδερφοί το σκηνή, πιάνεται αυτός και τον αμολάνε. Και όσο αμολούσαν το σκηνή, δώστε και κατέβαινε αυτός, κατέβαινε. Τελικά πάτησε κάτω. Αλλά μόλις πάτησε κάτω, τι να δεις εκείνη τη σκοτεινιά? Δεν υπήρχε το τέρμα του πηγαδιού, το στρογγυλό που θα περίμενε κανείς να πατάς και να τελειώνει. Αριστερά και δεξιά του άνοιγε ένας καινούριος κόσμος. Κοιτάει αριστερά, κοιτάει δεξιά, βλέπει κάτω τα χνάρια, το αίμα. Αρχίζει και ακολουθεί τα χνάρια και πάει και πάει και πάει και βρίσκεται μπρος ένα σπήλαιο, ένα λιμέρι. Βγάζει το σπαθί του και το κρατάει γιατί τα χνάρια πηγαίνανε εκεί μέσα. Μπαίνει μέσα, του λέει, βγες έξω να σε αποτελειώσω, βρωμομυλοκλέφτη. Τώρα θα σε σκοτώσω εδώ, θα αφήσεις τα κοκαλάκια σου. Και ακούγεται μια φωνούλα από μέσα, αχ μη με σκοτώσεις, σε παρακαλώ. Αυτή δεν ήταν φωνή δράκου. Ποιος είναι, λέει το παλικάρι, ποιος είσαι, έλα έξω να σε δω. Πού να βγει? Μη φοβάσαι, δεν θα σου κάνω κακό. Εγώ το δράκο κυνηγάω. Έλα να σε δω. Βγαίνει σιγά σιγά μια κοπέλα φοβισμένη. Έλα πιο κοντά μου, της λέει. Πάει αυτή. Ποια είσαι εσύ, της λέει. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι ποια είσαι. Από πού είσαι. Δεν θυμάμαι. Πάει τόσος καιρός που με έκλεψε αυτός ο δράκος που έχω ξεχάσει ποιος είναι ο τόπος μου και ποιος είναι ο κύρις μου και ποια η μάνα μου. Δεν θυμάμαι πια. Για έλα λίγο στο φως να σε δω, της λέει. Και πάει το κορίτσι. Και ήταν πανέμορφο, παιδιά.
φορούσε μια φορεσιά, λες και ήταν η νύχτα με όλα τα αστέρια πάνω της. Είχε ένα μαύρο κεφαλόδεσμο με ασημιές αλυσίδες εδώ να πηγαίνουν και να έρχονται. Και είχε στα μαύρα τα βελούδα που φορούσε πάνω, χρυσοκέντητα και ασημοκέντητα στολίσματα. Και πώς είναι το φεγγάρι το λόγιο μου το βράδυ όταν είναι πανσέλινος, λες και το είχε πάρει και το είχε κόψει στη μέση και το είχε κάνει τσακ στα δύο και το είχε βάλει εδώ και το είχε κρεμάσει στο ζωνάρι της. Και θέλω η ζώνη της. Και θέλω τώρα να μου βρείτε, προσοχή, δεν είναι πρωτομή, δεν είναι μόνο το πάνω μέρος, είναι ολόκληρη κουκλίτσα. Από πού ήταν αυτή η κοπέλα? Για να δούμε, για να ξαμολυθούμε να τη βρούμε. Σε βλέπω, μαμά, που παρακολουθείς. Λοιπόν, από πού ήταν αυτή η κοπέλα? Μακεδονία. Μακεδονία. Και ήταν από ένα χωριό που λεγόταν... Γιδάς. Παλαιός Γιδάς. Τη σήμερα ημέρα βλέπετε εδώ τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχει πάει κανένα στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Να πάτε, είναι υπέροχη, πολύ υπέροχη. Εδώ που τελειώνει ο νομός της Τίπλα, βλέπετε που λέει πέλα, εδώ ξεκινάει η μαθία. Εδώ λοιπόν, βάζω την καρφίτσα, φαίνεται, Μέγρος, Μακεδονία. Εδώ που βάζω την καρφίτσα υπάρχει μια πόλη που τη σήμερα ημέρα τη λέμε Αλεξάνδρεια. Αλλά τότε που φορούσαν εκείνες τις φορεσιές οι κοπέλες οι όμορφες, τη λέγανε Παλαιό Γιδά. Θα ήταν κανένας εκεί και θα είχε πολλές γίδες, φαντάζομαι. Ορίστε. Πού ήταν η κούκλα? Η Νάσια θα σου πει. Θες να πας να την κοιτάξεις, είναι μια μικρούλα εκεί στην άκρη. Είναι καπέλο, δίπλα στο καπέλο. Άντε να τη δεις και έλα να συνεχίσουμε. Θυμόμαστε πώς το λέγανε το χωριό της? Γιδάς. Γιδάς. Ακούστε τώρα όμως, γιατί το παλικάρι την είδε, λέει, τα ρούχα σου κάτι μου θυμίζουν. Δεν πρέπει να είσαι και πολύ μακριά από το σπίτι μου στον Εύρο, από τη Νέα Βύσσα. Δεν είμαστε πολύ μεγάλη απόσταση και κοιτάξτε, εντάξει, είμαι σχετικά κοντά η νομή. Αλλά δεν θυμόταν ακριβώς να τις τα πει, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά οι άντρες δεν ασχολούνται και πολύ με τις φορεσιές. Τις κοιτάνε, τους αρέσουν, αλλά δεν ασχολούνται και πολύ. Αλλά αυτός ο τύπος είχε πάρα πολύ καλή σχέση με τα πουλάκια. Τα αγαπούσε και τον αγαπούσε. Και άρχισε να φωνάζει αυτός. Πουλί πουλάκι, πουλί αϊδονάκι. Έλα, βοήθαμε να γυρίσουμε το κορίτσι σπίτι του. Και δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του. Και πέταξε ένα πουλί αηδονάκι και έκατσε πάνω στο κλαδί του δέντρου. Και από εκεί άρχισε να λέει: ο δράκος, αν την έκλεψε από τον ομό η Μαθίας, τον τόπο της τον Παλαιόγιδα, ξέχασε μονομίας. Κοιτάξε αυτό το παλικάρι και καταλάβαινε τη γλώσσα των πουλιών. Και της λέει: καλέ, από τον ομό η Μαθίας είσαι, από τον Παλαιόγιδα. Λέει αυτή, ναι, αυτό είναι το μέρος του χωριού μου, τώρα τα θυμάμαι όλα. Έλα μαζί μου, της λέει, και μη φοβάσαι. Δεν μπορώ, του λέει αυτή, φοβάμαι τον δράκο, θα έρθει και θα με βρει. Μη φοβάσαι, της λέει, τον έχω λαβώσει ήδη, εγώ είμαι εδώ για να τον σκοτώσω αυτό το δράκο. Έλα μαζί μου και μη φοβάσαι τίποτα. Πραγματικά πάει η κοπέλα μαζί του. Συνεχίζει αυτός, ακολουθεί τα χνάρια που βγαίνανε πάλι από τη σπηλιά. Και πάνε και πάνε και πάνε και βγαίνουν προς σε μια δεύτερη σπηλιά. Άλλο λιμέρι είχε αυτός ο δράκος. Μπαίνει μέσα κραδένοντας το σπαθί, λέει, βγες έξω, βρωμοντράκι, να σε αποτελειώσω.
δράκος, μη με σκοτώσεις. Αφήνει το σπαθί κάτω. Ποια είσαι εσύ πάλι? Δεν ξέρω. Για έλα εδώ να σε δω. Βγαίνει μια κοπέλα. Ποια είσαι? Δεν θυμάμαι. Από πού είσαι? Δεν θυμάμαι. Βρε κακό που με βρήκε, λέει το παλικάρι. Για έλα στο φως να σε δω. Ήταν και άλλη κοπέλα μαζί του τώρα, αυτή η δεύτερη. Φορούσε μια στολή άσπρη που κάμισο με κόκκινα από πάνω και είχε απάνω στο κεφάλι της ένα κόκκινο μαύρο κεφαλόδεσμο έτσι πλεγμένο και είχε πάνω λουλούδια, φτερά από καναρίνια, φτερά από παγόνια. Λες και έβλεπε στη γη με όλα τα λουλούδια και όλα τα ζώα. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει, λένε αυτή, θα μου τη βρείτε, από που ήτανε. Λουλούδια στο κεφάλι, καναρίνια, παγόνια. Άλλο πέλαγος, το Ιόνιο πέλαγος, που έχει πολλά όμορφα νησιά και την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Έχετε ακούσει για αυτά τα νησιά? Πώς είναι η Σύρος, καμία σχέση. Πράσινα, πράσινα νερά, πανέμορφα. Να σας δείξω εδώ στο χάρτη τώρα που ήτανε. Έχουμε εδώ Νέα Βίσα, Νομό η Μαθία, ο Γιβάς, η Αλεξάνδρεια. Και πάμε τώρα εδώ. Ιόνιο, Τσάκι. Την βλέπετε την Κερκυρά. Εδώ. Αλλά το παλικάρι δεν ήξερε να πει και άλλη κοπελιά δεν ήξερε να τους βοηθήσει. Οπότε λέει αυτός, πουλί πουλάκι, πουλί ειδονάκι, έλα βοήθα μας να βρούμε από πού είναι το κορίτσι να το πάμε σπίτι του. Και φρου, πετάει το πουλάκι, πάει και κάθεται πάνω στο κλαδί και αρχίζει και κελαϊδεί. Από το Ιόνιο πέλαγο την άρπαξε ο δράκος. Την Κέρκυρα λησμόνησε, ο νους της μαύρος λάκτος. Βρε, τ' άκουσε αυτός, τα κατάλαβε όλα. Βρε, της λέει, απ' το Ιόνιο πέλαγο είσαι, απ' την Κέρκυρα. Αχ, λέει αυτή, απ' την Κέρκυρα το όμορφο νησί. Τώρα που το πες, μου ήρθαν όλα στη μνήμη. Αχ, λέει, να μπορούσα να γυρίσω στο σπίτι μου. Περίμενε, της λέει αυτός, να σκοτώσω τον δράκο και θα βρούμε τρόπο, θα σε γυρίσω στο σπίτι. Ελάτε μαζί μου, λέει. Μα φοβόμαστε το δράκο. Μη φοβάστε καθόλου, εγώ είμαι εδώ για να τον σκοτώσω αυτό το δράκο. Ελάτε μαζί μου. Μπροστά το παλικάρι με το σπαθί να ακολουθεί τα ίχνη του αίματος, από πίσω οι δυο οι κοπέλες βγαίνουν μπροστά σε μια τρίτη σπηλιά. Έλα, λέει, τώρα αυτός θα τον ευρώ, τώρα θα το σκοτώσω, τρίτος. Μπαίνει μέσα, βγες έξω ανεμιλοκλέφτη να σου πάρω το κεφάλι, λέει, το σπαθί του. Αχ, μη με σκοτώσεις, μη μου πάρεις το κεφάλι μου. Ποια είσαι εσύ πάλι? Βγαίνει έξω μια κοπελίτσα. Δεν ξέρω. Από πού είσαι, ρε κοπελιά μου? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Με είχε αρπάξει ο δράκος τόσο καιρό που ξέχασα. Α, της λέει, έλα στο φως να σε δούμε και σένα. Γιατί βλέπω. Και φορούσε αυτή τώρα. Λες και ήταν η θάλασσα με όλα τα ψάρια. Τι χρώμα ήταν τα ρούχα της? Γαλάζια. Γαλάζια, ανοιχτά σαν τη θάλασσα όταν είναι ντάλα, μεσημέρι. Και είχε και χρυσά κεντήματα και ήταν και κάπου εδώ κοντά μας, κάπου στο Αιγαίο πέλαγος. Για βρείτε, δεν είστε κάποια, κάποιος την ξέρει, κάποιος την είδε. Κορίτσι μου. Ποια? Και σε λένε? Κατερίνα. Η Κατερίνα το βρήκε. Ελάτε όλοι. Έλα, Κατερίνα. Αυτό είναι αυτό εδώ. Δεν έχω βάλει κανένα γαλάζιο. Α, δεν ξέρω. Είναι κάτι τώρα να συνεχίσω. Εγώ την έχω βρει. Πολύ ωραία. Ήρθε λοιπόν αυτός ο δράκοντας, παιδιά, από τα μέρη μας εδώ στο Αιγαίο. Πέλαγος και κλέψε κοπέλα ο αθεόφοβος. Και θα βάλω και μια πινέζα τώρα για να δείτε πού στο Αιγαίο πέλαγος ήρθε αυτός. Βλέπετε εδώ τις Κυκλάδες μας. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στη μέση. Αυτή είναι η σύρουλα μας. Εδώ από πάνω από μας βόρεια είναι ένα μεγάλο νησί. Λέγεται. Πώς λέγεται? Άμβρος.
άντρος, πάρα πολύ ωραία. Τι κοιτάνε και οι κοπέλες, λένε κάτι μου θυμίζουν τα ρούχα σου, κάτι μου θυμίζουν, λέει το παλικάρι. Πουλί, πουλάκι, πουλί, αιδονάκι, έλα βοήθησέ μας να πάμε το κορίτσι σπίτι του. Φρουτ, 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 κάνει αυτό τα φτεράκια, το έρχεται και κάθεται απάνω στο κλαδί και λέει και κελαϊδί. Και απ' το Αίγαιο πέλαγο βούτυξε το θηρίο, άνδρο κορίτσι όμορφο, σαν το νερό το κρύο. Τα ακούει αυτός, το καταλαβαίνεις, λέει βρε, απ' το Αίγαιο πέλαγος είσαι, Κυκλάδες, παραδίπλα από τη Σύρο είσαι, της λέει, από την Άνδρο. Λέει αυτή η Άνδρο στο νησί με τα ψηλά τα βουνά. Πραγματικά του λέει, εκεί είναι το σπίτι μου. Α, σε ευχαριστώ, θέλω να γυρίσω σπίτι μου τώρα που με τόλες. Μου λέει τη μαμά μου και ο παπάς μου. Μη σε νοιάζει, της λέει, θα σκοτώσω εγώ τον δράκο και θα βρω τρόπο να σας γυρίσω όλες. Μα εμείς λένε τα κορίτσια, θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι μας. Δεν θέλουμε να έρθουμε να ακολουθήσουμε τον δράκο. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει λοιπόν, λέει ο ήρωας. Πάρτε τον δρόμο που ήρθαμε, ακολουθήστε τα αίματα του δράκου προς τα πίσω και θα βγείτε σε ένα πηγάδι. Εκεί περιμένουν τα αδέλφια μου. Έχουν ρίξει χάμω ένα σκηνί. Θα τους πείτε να σας τραβήξουν έξω και μόλις σας βγάλουνε θα τους πείτε η κάθε μια από ποιο βασίλειο είσαστε και αυτοί θα σας πάνε στον πατέρα μου τον βασιλιά να σας στείλει πίσω στους γονείς σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Του λέγανε τα κορίτσια και θέλουν να πιάσουν το χέρι του και να το φιλήσουν. Αλλά αυτό ντρεπόταν με το που τραβούσε. Πηγαίνετε, πηγαίνετε τώρα, τη λέει. Έχω δουλειά. Έχω να σκοτώσω τον δράκο εγώ. Φεύγουν τα κορίτσια από τη μια μεριά, από την άλλη αυτό. Αλλά εκείνο το πουλάκι που τον ορμήνευε από όταν οι κοπέλες είχε κάτι ακόμα να του πει. Του λέει το πουλί και λαϊδώντα. Στα αυτιά του λε και ήταν ανθρώπινη λαγιά. Κατέβα κάτω το βουνό. Θα βρεις μια γούρνα. Εκεί το πρωί έρχονται ένα άσπρο πρόβατο και ένα μαύρο και πίνουνε νερό. Σα θες να βγεις από τούτον εδώ τον κόσμο, τ' άσπρο πρόβατο να αρπάξεις. Προσοχή καημένε μου, μην τυχόν και πιάσεις το μαύρο γιατί χάθηκες. Έτσι είπε το πουλί τα ειδόνι και πέταξε και έφυγε και δεν το ξανάδε. Πραγματικά ο ήρωας πήρε τον δρόμο κάτω το βουνό. Είχε νυχτώσει, έπεσε, κοιμήθηκε και σαν ξημέρωσε ακούει μέσα στον ύπνο του κάτι. Μπε, μπε. Ανοίγει τα μάτια του, κοιτάει. Ένα άσπρο πρόβατο από εδώ και ένα μαύρο από εκεί. Ήταν μέσα στη γούρνα το νερό και πίνανε. Τρέχει, τρέχει, τρέχει να πάει να αρπάξει το άσπρο πρόβατο. Το βλέπουν τα πρόβατα. Μπε, χαμός. Τρέχουν και τα πρόβατα. Πάει αυτό να αρπάξει τα κέρατα του άσπρου πρόβατου. Φεύγει το άσπρο. Αρπάει το μαύρο. Και αρχίζει το μαύρο και τρέχει. Και αυτό να το κρατάει από τα κέρατα και να το σέρνει. Και έτσι όπω πηγαίνανε, κλάπτε, κλάπτε, κλάπτε. Δεν είναι και μια. Και ανεβαίνει απάνω στη ράχη του. Και καβαλίκευε το μαύρο το πρόβατο και πήγαινε και πήγαινε και πήγαινε. Και το μαύρο το πρόβατο ήταν μαγικό γιατί πέρασε όλη τη θάλασσα από το Ιόνιο, όλη τη στεριά και ξανά πάλι τη θάλασσα. Από την Άνδρο πήγε πέρα πέρα μακριά και τα πόδια του δεν ακουμπούσαν το νερό, σαν να πετούσαν στον αέρα. Δεν ήξερε πόσες ώρες ήταν πάνω στο πρόβατο το μαύρο. Τον είχε πιέσει ο ποπός του από το καβαλίκευμα. Μέχρι που έφτασαν σε ένα μέρος και το πρόβατο επιτέλους ησύχασε. Σταμάτησε και άρχισε να βοσκάρει χορταράκι, λες και δεν είχε γίνει τίποτα. Βρήκε και ο ήρωας ευκαιρία και κατέβηκε από το πρόβατο. Κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, τίποτα δεν γνώριζε. Αλλά με όλα αυτά και τα κυνήγια του δράκου και τις κοπέλες που έσωζε και το ένα και το άλλο, είχε διψάσει. Να πάω, λέει, να βρω λίγο νεράκι να μου δώσουν. Βλέπει ένα σπίτι, πάει, χτυπάει. Ποιος είναι? Εγώ, γιαγιά, άνοιξέ μου. Μου ανοίγει η γριούλα, βγαίνει. Α, γιαγιά, λέει, λίγο νεράκι θα μου δώσεις. Δεν μπορώ, παιδί μου, δεν έχω νεράκι. Τι εννοείς δεν έχεις νεράκι? Εμείς εδώ δεν έχουμε νεράκι. Τι εννοείς δεν έχετε νεράκι? Να, είναι αυτός ο δράκος που έρχεται εδώ και πετάει και κάθεται, κάθεται στην πηγή. Τη φυλάει και να μας αφήνει να πιούμε νερό. Μόνο άμα του δώσουμε μια φορά το μήνα έναν από εμάς να τον εφάει. Αμολάει το νερό και έρχεται το νερό στα σπίτια μας και έχουμε και εμείς να πιούμε να ξεδιψάσουμε. Αυτό το δράκο ψάχνω, της λέει, για πού είναι? Να, λέει, τώρα έχει πέσει ο κλήρος στη Βασιλοπούλα. Τώρα θα την εφάει, θα την εκλέψει, δεν ξέρουμε τι θα της κάνει. Αλλά να, είναι εκεί απάνω στο λόφο και περιμένει τη μοίρα της και κάθεται και κλαίει μόνη. Μη φοβάσαι, γιαγιά. Της λέει,
Εγώ θα τη σώσω τη Βασιλοπούλα και θα το σκοτώσω αυτό το δράκο. Δεν θέλω, πάντως. Παίρνει δρόμο, ανεβαίνει απάνω το λόφο, τη βλέπει τη Βασιλοπούλα. Ήτανε τώρα αυτή. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον επειδή νόμιζε ότι ο δράκος θα τη φάει. Και δεν θα ντυθεί ποτέ τη νυφούλα, ρε παιδιά. Είχε βάλει όλα τα σύμβολα του τόπου της. Ήταν και η Βασιλοπούλα εξάλλου. Φορούσε κάτι ρούχα μοβ, μαύρα. Είχε ένα κεφαλόδεσμο τόσο παιδιά ψηλό και απάνω είχε τα σύμβολα του βασιλιά πατέρα της. Έναν αετό χρυσό και από κάτω άλλον ένα. Δύο αετούς θα μου τη βρείτε από πού ήταν αυτή η κοπέλα. Για να δούμε πού έχει πάει το παλικάρι. Α, από πού είναι. Και πώς σε λένε εσένα που τη βρήκες. Μπράβο Δήμητρα. Η Δήμητρα τη βρήκε, ήταν μια σημειώτισσα. Όντως, και δύο σπύρους έτσι. Λοιπόν, παίρνω την καρφιτσούλα μου να σας δείξω τώρα που είναι η σημή. Είστε έτοιμοι. Έχουμε ξεκινήσει από τον Εύρο. Μετά τον Εύρο πήγαμε τη Μαθία. Μετά στην Κέρκυρα, στην Άνδρο και τώρα πάμε σε άλλο νησί. Κατσούλα, κάτσε λίγο να πούμε. Βλέπετε εδώ τα 12 άνισα. Θείος, Άμος, πώς τα βλέπετε. Ένα νησάκι που δεν έχει όνομα εδώ από κάτω, 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 που είναι την Τουρκία ακριβώς. Θα βάλω εδώ την καρφίτσα. Είναι η Σύνη. Της λέει, μην κλαις Βασιλοπούλα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ για να τον σκοτώσω αυτό το δράκο. Πραγματικά κάθονται εκεί και περιμένουν. Μετά από λίγο έρχεται ο δράκος και τους βλέπει. Δεν τον γνώρισε ότι ήταν αυτός που τον είχε λαβώσει στον κήπο, γιατί τότε ήταν βράδυ και δεν τον είχε δει. Λέει, ωραία, αντί να μου φέρουν σήμερα ένα να φάω, μου φέρανε δύο. Πάει εκεί κοντά, βγάζει ο ήρωας στο σπαθί του. Κάνει ένα χα, να πάει να φάει την κοπέλα του, τραβάει μια. Ω, βέβαια αυτό στο πόδι μου. Εσύ σε βρέ με το σπαθί. Τώρα εσένα θα πάω. Κάνει ένα χα από την άλλη μεριά να φάει τον ήρωα. Χα, απ' του τραβάει αυτός μια με τη σπαθιά. Ω, λέει και τάρω μου το πόδι, πάρ' τον κάτω, πέφτει. Και έτσι όπως πήγαινε και πεσμένος κάτω ακόμα να του ζαγκάσει με τις δοντάρες του, κάνει ο ήρωας με το σπαθί του μια χραπ και του κόβει το κεφάλι τελείως. Κουντρουβάλισε κάτω το λόφο. Κουντρουβάλισε μπροστά το κεφάλι από πίσω το παλικάρι. Πάει και ταρπάει και με το σπαθί του κάνει μια χραπ και κόβει και τη γλώσσα του δράκου του διχαλωτή και τη βάζει στην τσέπη του. Ιδία, ναι. Πάει λοιπόν στη Βασιλοπούλα, της λέει, έλα τώρα να σε πάω στον πατέρα σου, δεν θα ξανά έχετε πρόβλημα εδώ, το νερό θα το έχετε δικό σας να πίνετε όποτε θέλετε. Πραγματικώς τον επένει η κοπέλα, τον επάει στον βασιλιά πατέρα της, λεβέντη μου τσολιά μου, λέει αυτός, τη γλίτωσε στην κόρη μου, τι θέλεις να σου κάνω, να σου τη δώσω να την πάρεις γυναίκα σου. Ευχαριστώ πολύ βασιλιά, λέει, αλλά εγώ ένα πράγμα θέλω. Θέλω να ξαναπάω στον απάνω κόσμο. Αχ, παιδί μου, του λέει, πώς να σε βοηθήσω, εγώ δεν ξέρω, εμείς μόνο το τον κόσμο ξέρουμε, του λέει. Ό,τι θέλεις από μένα εγώ να σου το δώσω, αλλά αυτό δεν μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω πώς. Στεναχωρέθηκε το παλικάρι. Πήρε τα βουνά και τα λαγκάδια και πήγε προχώρα μόνος του. Και σκεφτόταν τον καημό του, τι θα κάνει, πώς θα καταφέρει να γυρίσει στον πάνω κόσμο. Ήταν και ήλιος ντάλα, μεσημέρι είχε ζεσταθεί, βλέπει ένα δέντρο, λέει να πάω να ξαπλώσω λίγο κάτω από τη σκιά να δροσιστώ. Έτσι όπως πάει να ξαπλώσει κάτω από το δέντρο, ακούει από πάνω κάτι κρά, 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 γυρνάει, κοιτάει μια αετοφωλιά με τρία αετοπουλάκια μέσα και φωνάζουνε. Πάψτε βρε, τους λέει, θέλω να κοιμηθώ, τίποτα αυτά, να μην σταματάνε, κρά, κρά, κρά. Γυρνάει, ξανακοιτάει και έτσι όπως κοιτάει επάνω, βλέπει στο δέντρο τυλιγμένη γύρω-γύρω μια οχιά και ανέβαινε να πάει προς τη φωλιά να φάει τα μωρά. Βγάζει το σπαθί του, δίνει μια γκά, του σκόβει το κεφάλι, πάρ' το όλο το φίδι κάτω. Και αφού σκότωσε την οχιά και σταματήσανε να φωνάζουν τα αετόπουλα, έπεσε και κοιμήθηκε. Μες την ώρα γυρνάνε ο μπαμπάς αετός και η μαμά η αετίνα που είχαν βγει για κυνήγι για να φέρουν φαΐ να ταΐσουν τα μωρά τους. Τους βλέπουν, τον εβλέπουν από κάτω, πάει η μαμά η αετίνα στα μωρά να τα ταΐσει, κάτσε Πεσούλα. Πάει στα μωρά να τα ταΐσει, τον εβλέπει ο αετός, λέει, εσύ σε βρε που σκοτώνεις τα μωρά μας κάθε χρόνο, τώρα πότε τα κάνουμε, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Και κάνει τα νύχια του έτσι και ορμάει με τα φτερά μαζεμένα να κάνει εφόρμηση να πάει να του βγάλει τα μάτια.
Κρακ, κρακ, φωνάζουν τα μωρά από μέσα. Όχι, μπαμπά, μαμά, πες του. Όχι, μπαμπά, αυτός είναι που μας έσωσε. Τι, λέει ο Ατός και σταματάει μέσα στη μέση στον αέρα. Να, του λέει, μια οχιά ερχόταν να μας φάει και αυτός ο καλός άνθρωπος μας γλίτωσε. Κοιτάει κάτω ο Αητός. Εντοπίζει με τα μάτια του Αητής και την οχιά το πτώμα δίπλα στο χωράφι και γίνει ένα με το χώμα. Μόνο ο Αητός μπορούσε να τη δει. Α, τον καλό τον άνθρωπο, λέει, τι θα του έκανα. Και έτσι όπως τον έβλεπε και κοιμόταν στη σκιά του δέντρου, πάει και κάθεται στο κλαρί και ανοίγει και τα φτερά του να του κάνει σκιά ακόμα πιο παχιά να μην τον ενοχλήσει τίποτα στον ύπνο του. Όταν ξύπνησε το παλικάρι, του λέει ο Αητός, αυτή η οχιά που σκότωσε και γλίτωσε στα παιδιά μου, 3 χρόνια τώρα δεν έχουμε αποσώσει αυγό. Έρχεται και μας τα σκοτώνει όλα. Τι θέλεις να σου κάνω? Μωρέ, δεν θέλω τίποτα, λέει αυτός. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να πάω στον απάνω κόσμο. Εγώ, του λέει τόσο, εγώ θα σε πάω. Θα βρεις 40 κιλά κρέας και 40 κιούπια νερό. Θα έρθεις, θα τα φορτώσεις στη ράχη μου και θα σε πάω εγώ απάνω. Όποτε σου λέω κρά, θα μου δίνεις κρέας. Και όποτε σου λέω κρού, θα μου δίνεις νερό και θα σε πετάξω ίσα με τον κόσμο σου. Μια και δυο, κοινάει αυτός πίσω στο παλάτι. Βασιλιά, βασιλιά, έλα λεβέντη μου, σωτήρα μας, τι θέλεις? Να, θέλω το και το. Με τα χαράς, λεβέντη μου, του λέει αυτός. Του δίνει 40 κιλά κρέας και 40 κιούπια νερό. Τα παίρνει το παλικάρι, πάει και τα φορτώνει απάνω στον Αητό. Σπύρο, που ήσουν, τι έχασες? Πού είχαμε μείνει? Πού είχες μείνει? Λοιπόν, την είχες σώσει τη Βασιλοπούλα από τον Δράκο? Ναι, μάλλον, ναι. Ωραία, έσωσε και κάτι Αητόπουλα. Ο Αητός, ο πατέρας, από την ευγνωμοσύνη του, του λέει: έλα να σε πάω στον πάνω κόσμο. Φορτώνει τον Αητό 40 κιλά κρέας, 40 και πια νερό. Απλώνει ο Αητός τις τεράκλες του, καμιά. Και σηκώνονται παιδιά στον ουρανό, ήσαμε εκεί πάνω. Αυτός απάνω στη ράχη του Αητού, μέσα στα πούπουλα ήταν ζεστά. Πηγαίνανε, πετούσανε. Και όποτε έκανε ο Αητός, κρά! Του δίνει αυτός. Και οπότε έκανε ο Αητός κρου, του δίνει αυτός. Κρά, μια, κρου, δυο. Πηγαίνανε, δεν ήξερε πόσες μέρες πετούσανε. Μετά πολλά, έχει φάει ο Αητός τα 39 κομμάτια, αλλά περνούσαν οι μέρες και το παλικάρι απάνω στον Αητό πεινούσε. Και τι να έκανε, έφαγε και αυτός λίγο κρέας, δεν μπορούσε, τον είχε κόψει πείνα. Και κάνει ο Αητός κρά! Και δεν έχει αυτός κρέας να του δώσει. Λέει, πω, τι θα κάνω τώρα? Και έτσι όπως βλέπει το σπαθί του ζωσμένο, το τραβάει και κόβει ένα κομμάτι κρέας από το πόδι του και το δίνει στον Αητό. Αλλά ο Αητός, σαν να κατάλαβε από τη γεύση ότι ήταν κάπως διαφορετική και δεν το μάσησε, δεν το έφαγε αυτό το κομμάτι το κρέας. Φτάνουμε να μην ο Αητός προσγειώνεται κάτω. Κατεβαίνει ο ήρωας. Για περπάτα, του λέει ο Αητός. Πάει να περπατήσει, ούτσενε. Έλα εδώ, του λέει. Κάνε μια πουκ. Και φτύνει το κομμάτι το κρέας που είχε και του το κολλάει στο πόδι. Ήου. Και κόλλησε και έγινε καινούριο, σαν να μην το είχε κόψει ποτέ. Άκου να δεις, του λέει. Δεν ξέρω πού στον πάνω κόσμο ήθελες να πας, αλλά εγώ σε έχω φέρει εδώ σε ένα βασίλειο ενός φίλου μου καρδιακού. Θα πας στο βασιλιά και θα του πεις ότι σε έστειλε ο φίλος του Αητός από τη Σίμη. Και θα του πεις ότι σκότωσε τον Δράκο γιατί αυτός τον σκιάζεται. Θέλει να του κλέψει την κόρη του και τη φοβάται. Φοβάται πως θα τη χάσει. Άμα του πεις εσύ ότι είσαι φίλος μου και τη σκότωσε τον Δράκο, δεν θα σε έχει, τον καλύτερο του φίλο. Πραγματικά πάει το παλικάρι στο βασιλιά, παρουσιάζεται. Βασιλιά μου, του λέει, με έστειλε ο Αητός από τη Σίμη. Α, φίλε μου, του λέει, έλα να σ' αγκαλιάσω. Να σ' αγκαλιάσω, βρε παιδί μου, του λέει, και να σου κάνω και το τραπέζι, αλλά έχουμε στεναχώριες εδώ μεγάλες. Βλέπεις, πετάει ένας δράκοντας και απειλεί ότι θα κλέψει την κόρη μου τη Βασιλοπούλα και έχουμε σκάσει, την έχουμε κλεισμένη μέσα μέρα νύχτα, ήλιος δεν τη βλέπει, μην τυχόν και μας την πάρει ο δράκοντας και την απαγάγει. Α, βασιλιά μου, του λέει, έχω κάτι να σου δείξω. Και κάνει μια έτσι στην τσέπη του και βγάζει τη γλώσσα του δράκου. Θυμάσαι εκείνη την αειδιαστική? Και τη δείχνει στο βασιλιά και του λέει, να η γλώσσα του, τον σκότωσε βασιλιά. Παλικάρι μου, του λέει, άχι μας τα λες αυτή. Παλικάρι μου, του λέει, έλα να σε ξαναγκαλιάσω, κάτσε το βράδυ να φάμε μαζί. Τον εφωνάζει εκεί
Κατεβαίνει και η Βασιλοπούλα. Τον ευλέπει η Βασιλοπούλα. Την ευλέπει κι αυτός. Παιδιά, ήταν μια να κοιταχτούν. Όλο το βράδυ δεν είχαν μάτια για άλλο. Μόνο αυτοί οι δυο κοιτιόντουσαν, λες και δεν υπήρχε άλλος κόσμος γύρω τους. Και φάγανε και πιάνε. Και ο βασιλιάς τώρα δεν του κόπηκε πολύ ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει, του ήταν τόσο έντονο το βλέμμα των νεαρών που κάτι κατάλαβε. Και του λέει, βρε παιδί μου, του λέει, δεν παίρνεις την κόρη μου να την πας μια βόλτα στον κήπο να μυρίσει λίγο τα λουλούδια που τόσο καιρό την έχουμε κλεισμένη μέσα και έχει σκάσει. Άλλο που δεν ήθελε αυτός. Έλα, της λέει, πάμε να σε πάρω βόλτα. Του παίρνει από το χεράκι, πάνε έξω βόλτα και μυρίζανε τις λεβάντες στον κήπο και τα λουλούδια τα όμορφα και τα λέγανε τα παιδιά και τα βρήκανε. Και γυρνάνε στο βασιλιά και του λέει το παλικάρι, βασιλιά, την κόρη σου την παίρνω για γυναίκα. Και αυτό ήταν, έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάτωσες πολλές και καλέσανε. Από τον Εύρο, την οικογένειά του που τον είχαν για χαμένο και τον κλέγανε με μαύρο δάκρυ. Πήγανε όλοι, η μάνα, ο πατέρας, οι δύο αδελφοί και το μωρό που είχε γεννηθεί στο μεταξύ. Από την Ημαθία καλέσανε την πριγκυποπούλα με τον βασιλιά και τη βασίλισσα μάνα της. Από την Κέρκυρα την άλλη που τις είχαν στείλει όλες στα σπίτια τους. Από την Άνδρο εδώ πήγανε προσκλήσεις για όλη την Ελλάδα και τη Σύνη ακόμα. Και κατεβήκανε όλα αυτά τα μέρη κάτω. Και θα σας περιγράψω τώρα τι μυθικό έβαλε αυτή η κοπέλα για να μου πείτε... Κρήτη. Ναι, αλλά ποια. Ποια Κρήτη. Η Κρήτης είχε πολλές. Νύφη ήτανε και είχε και ένα σταυρό χρυσό. Να, εδώ. Εγώ ξέρω με έκανε. Άντε, τι να στη δείξουνε να δεις τι όμορφη που ήταν η νύφη. Κρήτη, παιδιά, εδώ. Εδώ. Έγινε ο γάμος, θα βάλω εδώ πολλές καρφίτσες για να δούμε τι καταλήγουμε. Ελάτε να σας πω τι έγινε. Να πάω ναι, ναι. Εκεί λοιπόν που βάζει η Περσούλα τώρα την τελευταία καρφίτσα είναι ένα χωριό στο νομό Ρεθύμνης που λέγεται Ανόγια. Απάνω στα ψηλά βουνά έχουν τα πιο ωραία κρέατα. Έχω φάει την πιο ωραία μακαρονάδα της ζωής μου, αν πάτε Ανόγια να φάτε μακαρόνια. Εκεί, παιδιά, λοιπόν, κάνανε ένα γλέντι τρικούβερτο και πίνανε και ρατσές και τρώγανε και κρέατα και κάνανε γλέντι 40 μέρες και 40 νύχτες. Και ξέρετε πώς τα ξέρω αυτά. Και εγώ εκεί με ένα κόκκινο βρακί και μου δώσανε να φάω και μια σούβλα φακή. Και τώρα η κυρία Μαρία θα σας δείξει και τι χορό χορέψανε. Τι χορό χορέψανε η κυρία Μαρία στο γάμο. Συντό. Ποιος ξέρει. Thank you.
Μαρία.